Να καλησπέρισουμε και τον Περιφερειάρχη της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τον κύριο Χρήστο Μέτσιο. Να επανέλθουμε στο προηγούμενο θέμα σχετικά με τη νομική σχολή που θέλει να ιδρύσει άλλη μια νομική σχολή το Υπουργείο Παιδείας και έχουν ξεσηκωθεί όλοι. Κύριε Περιφερειάρχη, καλησπέρα σας από τις Σέρρες. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθέτες μας. Καλή σας Σαρακοστή και καλούς αγώνες, διότι βλέπουμε εδώ οι αγώνες συνεχίζονται. Ακριβώς. Έγινε σήμερα στην έδρα της Περιφέρειας, στην έδρα που συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στην Κομωτινή, ευρεία σύσκεψη όλων των φορέων της Περιφέρειας για αυτό το θέμα που είπατε. Μάλλον για τα δύο θέματα. Πρώτον, το ενδεχόμενο δημιουργίας νέας τέταρτης νομικής σχολής στην Πάτρα και άλλων ενδεχομένων συστημάτων που και εκεί υπάρχουν ορισμένες πληροφορίες, αλλά για το θέμα της νομικής σχολής έχει διατυπωθεί με σαφήνεια. Και δεύτερον, το ενδεχόμενο συνένωσης του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και του ΤΕΙ της Ανατολικής Μακεδονίας με το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας και το Διεθνές Πανεπιστήμιο. Υπήρξε καθολική θέση όλων των φορέων υπέρ της ένωσης των δύο ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της περιφέρειας. Δηλαδή, το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο και το ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης να ενωθούν και να προκύψει ένα νέο ίδρυμα, ισχυρό ακαδημαϊκό ίδρυμα, που θα βοηθήσει, όπως καταλαβαίνετε, και στην ανάπτυξη της περιφέρειάς μας, αλλά και της ευρύτερης περιοχής. Θα βοηθήσει όμως, θεωρώ, και το ίδιο το Πανεπιστήμιο, γιατί αν θα προκύψει ένα ισχυρό ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα που θα έχει 45.000 φοιτητές, που θα έχει ένα μεγάλο αριθμό μελών ΔΕΠ, που θα έχει τμήματα σε 6 πόλεις, στις 5 πρωτεύουσες της περιφέρειάς μας και στην Ορεστιάδα, καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό θα είναι αυτό, όχι μόνο σας λέω για την ανάπτυξή μας, αλλά και για την ανάπτυξη του ίδιου του Πανεπιστημίου. Μάλιστα, η ενοποίηση σημαίνει ότι θα χαθούν και κάποιες σχολές, αν καταλαβαίνουμε καλά. Δεν είναι απαραίτητο αυτό. Θα ενωθούν. Αυτό τώρα δεν μπορώ να επισέλθω σε συγκεκριμένα ακαδημαϊκά ζητήματα, γιατί εδώ υπάρχουν συγκεκριμένοι τρόποι που αυτό θα συμβεί, εφόσον συμβεί. Θα ξεκινήσει μια συζήτηση, ένας αναλυτικός διάλογος. Δεν ξέρω κάτι περισσότερο συγκεκριμένο προς αυτή την κατεύθυνση θα σας πω. Θεωρώ ότι δεν θα χαθούν. Θα συνενωθούν, θα προκύψουν ενδεχομένως με κάποιες διαφορές, αλλά θα έχει όμως άλλη δυναμική, άλλη προοπτική το Πανεπιστήμιο μας. Αυτό πιστεύουμε. Καταλαβαίνω. Αυτό είναι η καθολική θέση όλων των φορέων. Η είδηση τώρα άλλης μιας νομικής σχολής, τι θα εξυπηρετούσε? Κοιτάξτε, εμείς θεωρούμε ότι δεν θα εξυπηρετούσε απολύτως τίποτα τη στιγμή που το νομικό επάγγελμα είναι κορεσμένο, υπάρχουν πάρα πολλοί δικηγόροι. Το καταλαβαίνω άλλα ιδρύματα να ενδιαφέρονται να ιδρύσουν νομικές σχολές, είναι κάτι το σημαντικό, αλλά σας λέμε και πάλι ότι αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την νομική σχολή του Δημοκρητίου να την αποδυναμώσει ουσιαστικά. Και τη στιγμή αυτή που έχει το Πανεπιστήμιο, αλλά και όλη η κοινωνία, έχει τόσα προβλήματα. Το μέλημα όλων μας και πρωτίστως σαφώς της κυβέρνησης θα ήταν να προσπαθήσει να στηρίξει αυτά τα ιδρύματα, να στηρίξει το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο και όχι μέσω ίδρυσης νέων τμήματων που, αν θέλετε, αποτέλεσμα και της κρίσης ήταν αυτές οι συνεχείς ιδρύσεις τμήματων, να πάει προς αυτή την κατεύθυνση. Θεωρούμε λοιπόν ότι δεν θα προσθέσει τίποτα ουσιαστικό ούτε στην επιστήμη, ούτε στην στους νέους πτυχιούχους που θα προκύψουν, παρά μόνο θα αποδυναμώσει το Δημοκρατικό Πανεπιστήμιο. Κύριε Περιφερειάρχη, μας κάνει εντύπωση, η δικιά σας περιφέρεια είναι αυτή που αντιδράει πιο έντονα, βέβαια ξεσηκώθηκαν και οι υπόλοιπες πανεπιστημιακές σχολές ανά την Ελλάδα, αλλά δεν βλέπουμε αντιδράσεις από τους δικηγορικούς συλλόγους όταν πραγματικά το επάγγελμά τους είναι τόσο κορεσμένο. Όχι, κάνετε λάθος. Η δικηγορική συλλογή της περιφερειάς μας... Ναι, αυτό είπα, μόνο στην περιφερειά σας βλέπουμε αυτή την έντονη αντίδραση.
Α, ναι. Για άλλους δεν μπορώ εγώ να πω, για άλλους δικηγορικούς συμβουλόγους σε άλλη περιφέρεια δεν έχω ενημέρωση. Τι κορεσμένο το επάγγελμα και στις Θέρες και στη Θεσσαλονίκη και στα Τρίκαλα παντού. Το βλέπουμε, το ζούμε όλοι κάθε μέρα. Έχω την εντύπωση ότι ίσως επειδή το θέμα αφορούσε περισσότερο την περιφέρειά μας, η ευαισθητοποίηση των δικηγορικών συλλόγων στην περιφέρειά μας ήταν πιο άμεση. Μάλλον είστε πιο ευαίσθητες εσείς εκεί. Όχι, δεν είναι θέμα ευαισθησίας. Εφόσον αυτά φτάσουν, όλες αυτές οι πληροφορίες, στα Τρίκαλα, όπως είπατε, σε άλλες περιοχές, θα υπάρξει και εκεί, θεωρώ, αντιδράσεις. Απλώς σας λέω και πάλι, πάντα ξεκινά μια αντίδραση από το σημείο που υφίσταται τη μεγαλύτερη, από την περιοχή που υφίσταται τη μεγαλύτερη, το μεγαλύτερο πρόβλημα, την αποδυνάμωση, αν θέλετε. Γι' αυτό ξεκίνησα να πω εδώ. Γιατί αφορούσε τη νομική Κομωτινής. Τώρα, με την ευκαιρία που σας έχουμε, πέστε μας και κάτι ακόμη για την περιφέρειά σας. Βέβαια, δεν είναι δικιά σας αρμοδιότητα, αλλά θα το γνωρίζετε σίγουρα, για τους παιδικούς σταθμούς. Σήμερα είχαμε εδώ και σε όλη την Κεντρική Μακεδονία κλειστούς τους παιδικούς σταθμούς, διαμαρτυρόμενοι για το νέο μέτρο του Υπουργείου Παιδείας να γίνουν υποχρεωτικά να πάνε σε ανεπιαγωγεία κατά κάποιο τρόπο από τις 40 ετών. Είχαμε το ίδιο και στην περιφέρεια. Τώρα ανοίγουν πολλά θέματα και δεν είμαι σίγουρος αν ο σχεδιασμός που, αν υπάρχει ένας συνολικός σχεδιασμός για να λυθούν προβλήματα που υπάρχουν. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να ανοίγουν τόσο γρήγορα θέματα και να προσπαθούμε να τα κλείσουμε άρον-άρον. Για να υπάρχουν αντιδράσεις, σίγουρα θα πρέπει να γίνουν πιο αναλυτικές συζητήσεις και παρεμβάσεις, ώστε να εισακουστούν και οι Δήμοι και οι τοπικές κοινωνίες για τόσο σημαντικά θέματα. Μάλιστα. Κύριε Πεφέρα, σας ευχαριστούμε για την επικοινωνία και για την ενημέρωση αυτή. Εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε. Καλώς σας βράδυ.